να παρέμβουμε και να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας ως πολύ μεγάλοι αγορές, αγοραστές φυσικού αερίου για να σπάσουμε αυτό το παιχνίδι των κερδοσκόπων και, 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 να μην αφήνουμε, να μην δίνουμε, να μην χρηματοδοτούμε ουσιαστικά με τις τιμές που πληρώνουμε τον πόλεμο της Ρωσίας. Πλαφών στι τιμέ του φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την σύνοδο των 27 ηγετών για ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση. Προσήλθαμε σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, χωρί να υπάρχει ακόμα κοινό τόπο για τον τρόπο με τον οποίο ευρωπαϊκά πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το φαινόμενο τη έκρηξη των τιμών του φυσικού αερίου. Αλλά καταφέραμε και πετύχαμε μετά από πολλή επιμονή να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μία ρητή αναφορά στα πλαφών των τιμών του φυσικού αερίου ανάμεσα στις άλλες επιλογές που καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προκειμένου να συμπιέσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέμβει ώστε να σπάσει το παιχνίδι των κερδοσκόπων. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς δουλεύει η χονδεμπορική αγορά φυσικού αερίου, για το πώς έχει γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας και για το πώς η αγορά αυτή ουσιαστικά δεν αντανακλά πια τις πραγματικές δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης και έχουμε ζητήσει από την Πρόεδρο της Επιτροπής να συνομιλήσει με όλους τους σημαντικούς παίκτες της αγοράς και να προτείνει λύσεις, παρεμβάσεις μέσα στις οποίες επιλογές είναι και η επιλογή ενός πλαφών στη χονδρεμπορική αγορά του φυσικού αερίου το συντομότερο δυνατόν. Για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ανέφερε... Παραμένει ανοιχτό το άλλο σύνθετο ζήτημα, του τρόπου με τον οποίο η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί ότι μέχρι τον Μάιο θα καταθέσει προτάσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και για το πώς θα διορθωθεί αυτή η στρέβλωση μια πανάκριβη οριακή τιμή φυσικού αερίου να καθορίζει ουσιαστικά την τιμή ηλεκτρική ενέργεια, ασχέτω αν αυτή παράγεται από πολύ πιο φτηνέ πηγέ, όπω από υδροελεκτρικά από ανανεώσιμε πηγέ. Μάλιστα, εκφράστηκε και η δυσφορία για το γεγονό ότι ορισμένε χώρε μέλη του ΝΑΤΟ δεν έχουν συνταχθεί με την υπόλοιπη Δύση. Εκφράσαμε και τη δυσφορία μα για το γεγονό ότι ε, ορισμένε ε, χώρε, κάποιε των οποίων είναι και μέλη ε, του ΝΑΤΟ, δεν έχουν αυτή τη στιγμή συνταχθεί με την υπόλοιπη δύση ως προς την εφαρμογή των κυρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουν την αποτελεσματικότητά τους. Τέλος ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με την επισυτιστική κρίση. Αφορά την ενδεχόμενη παγκόσμια επιστηστική κρίση. Έχω συγκαλέσει σύσκεψη τη Δευτέρα με όλου του αρμόδιου φορεί του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια τροφίμων στην πατρίδα μα. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα που αφορά στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως, θα υπάρχει όμω πολύ μεγάλο ζήτημα για χώρε όπω παραδείγματο χάρη η Αίγυπτος, η οποία εισάγει το 80% του σιταριού της, 100 εκατομμύρια Αιγύπτιοι εισάγουν 80% του σιταριού τους από την Ρωσία και από την Ουκρανία. Ε, και γι' αυτό και ήταν πολύ θετική η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο πρόεδρος Μακρόν για να μπορέσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να δούμε πώς μπορούμε από τώρα να, να προετοιμαστούμε για μια επερχόμενη ε, κρίση η οποία δεν πρέπει να μας βρει απροετοίμαστος. Θα είναι πραγματικά μια τραγωδία αν μετά τον COVID μετά την ενεργειακή κρίση, ακολουθήσει σε ένα χρόνο από τώρα, γιατί τότε θα δούμε τα αποτελέσματα μια σποράς, η οποία ενδεχομένω δεν θα γίνει στην Ουκρανία ή στην Ρωσία, αν ακολουθήσει και μια παγκόσμια επιστήστική κρίση.